Θέμα ημερών είναι να οριστικοποιηθεί η έκπτωση στο ρεύμα για την πλειοψηφία των οικοκυριών τις ημέρες που η Εθαλομίχλη χτυπάει κόκκινο. Πρόκειται για πρωτοφανείς μειώστα τιμολόγια που δεν θα είναι με εισοδηματικά κριτήρια και θα γίνονται αυτόματα χωρίς ο δικαιούχος να κάνει αίτηση. Μακάρι, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Όταν έχει πάρει το επίδομα, φυσικά και θα σκεφτεί άλλους τρόπους θέρμανσης. Η εφαρμογή του επιδόματος Εθαλομίχλης βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει καταθέσει τις προτάσεις του και τώρα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μετράει το κόστος προκειμένου σύντομα να ανάψει το πράσινο φως. Ο καθένας την ώρα που κρυώνει ψάχνει να βρει κάτι πρόχειρο για να ζεσταθεί και γι' αυτό παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Αν κάνουν κάτι, ας πούμε, και δώσουν κάποιο επίδομα, πιστεύω το ρεύμα θα χρησιμοποιήσει ο κόσμος πιο πολύ. Σύμφωνα με τις προτάσεις, η έκπτωση θα ανέρχεται στο 70% για όσους έχουν μέση κατανάλωση το τετράμινο 2.000 κιλοβατόρες. Η έκπτωση θα γίνεται επί της τιμής κατανάλωση ρεύματος και όχι επί της συνολικής αξίας του τιμολογίου, κάτι που σημαίνει ότι για αυτές τις μέρες που η περιφέρεια θα βγάζει κόκκινο στην Αιγερμό Εθαλομίχλης, οι καταναλωτές θα δουν έως και 55% μείωση. Το τιμολόγιο Εθαλομίχλης αφορά στην ουσία 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και εκτός μένουν 1 εκατομμύριο που έχουν υψηλή κατανάλωση. Στόχος είναι να βρεθεί πυροσβεστική λύση για την Εθαλομίχλη με το κόστος της να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καταπολεμηθεί αυτό το πράγμα, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν κάποιες ανάγκες και προβλήματα υγείας, τους πλήττει άμεσα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πλέον εφαρμόζεται το δωρεάν ρεύμα στις διπλάσιες μέρες της Εθαλομίχλης σε όσους εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο και η έκπτωση ρεύματος 70% στις κοινωνικές υποδομές. Διπλάσιες μέρες θα είναι η έκπτωση και για το επίδομα Εθαλομίχλης. Τι σημαίνει αυτό? Αν σήμερα η Εθαλομίχλη υπερβεί τα 150 μικρογραμμάρια, τότε για σήμερα και αύριο όσοι έχουν κοινωνικό τιμολόγιο έχουν δωρεάν ρεύμα και οι κοινωνικές υποδομές αλλά και οι καταναλωτές έως και 2.000 κιλοβατόρες έκπτωση 70%. Πάντως δύσκολες αναμένονται οι επόμενες μέρες, καθώς ο καιρός θα ευνοήσει το φαινόμενο σε αστικά κέντρα. Παράλληλα με την υγρασία που θα φέρει αυτή η άπνοια, θα δημιουργηθεί το πρόβλημα της Εθαλομίχλης, κυρίως στις βόρειες πόλεις της χώρας και κυρίως στη Θεσσαλονίκη πάλι. Η κυβέρνηση με ειδική ρύθμιση θα προσπαθήσει να μην μπει στα τιμολόγια η αύξηση των 6 ευρώ για το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρήπων.